Ποιος να μου το έλεγε ότι θα κάνω κι εγώ vlog μας. Λοιπόν, που λέτε, ποτέ δεν ήμουν fan των vlog μας. Μερικά έχουν πλάκα που παρακολουθώ στο YouTube, αλλά εγώ ποτέ δεν ήθελα να κάνω, διότι γενικά δεν ήμουν ποτέ fan των Χριστουγέννων. Φέτος όμως είπα να τα αλλάξω αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι, ας πούμε, vlog μας the Grinch version, αλλά παρόλα αυτά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και θα συζητήσουμε και γιατί δεν είμαι fan των Χριστουγέννων στα επόμενα επεισόδια. Η πρώτη μου αποστολή είναι να βρω πού έχουμε τα λιγοστά χριστουγεννιάτικα στολίδια μας. Να εξηγήσω κάτι. Μετακόμισα εδώ το 2009 στη Σουηδία. Από τότε μέχρι τώρα, φέτος, δεν έχουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το παιδάκι μου έχει μεγαλώσει όμως και είναι κρίμα να μην στολίσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ και ο σύντροφός μου ποσός μας ένοιαζε. Αλλά τώρα που έχουμε οικογένεια, πρέπει να τα αλλάξουμε. Έχουμε κάποια στολίδια που γενικά βάζαμε στο σπίτι, αλλά δέντρο δεν έχουμε. Ακόμα δεν έχουμε αγοράσει. Θα αγοράσουμε. Παρ' όλα αυτά, θα ψάξω να βρω τι λιγοστά χριστουγεννιάτικα στολίδια έχουμε. Κάπου σε κάποια κουτιά. Και έλατε μαζί μου να δούμε, θα τα βρω. Θα τα βρω. Πού είναι, για πάμε. Επίσης, όπως βλέπετε, έχω φορέσει και κραγιόν, διότι έχω στον εγκέφαλό μου, στο μυαλό μου, τη φωνή της αδερφής μου να μου λέει: βάλε βρε παιδάκι μου ένα κραγιόν. Ορίστε λοιπόν, έβαλα κραγιόν. Λοιπόν, τα βλέπετε αυτά τα κουτιά εκεί πάνω. Αγνοείται τα άλλα πράγματα. Αυτά τα δύο κουτιά, ένα από αυτά τα δύο κουτιά έχει θεωρητικά στολίδια. Εδώ νομίζω γράφω decorations, κάτι τέτοιο. Εκεί λοιπόν είναι. Γιατί δεν μπορώ να κάνω ακροβατικά. Αφήνω λοιπόν για ένα δευτερόλεπτο το τηλέφωνο, την κάμερα δηλαδή, το κινητό στο κρεβάτι, να κατεβάσω το κουτί και περιμένετε. Έρχομαι. Όπως βλέπετε, εδώ έχουμε αυτά τα κλασικά σουηδικά Άγιο Βασιλάκια, ας το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι η Άγιο Βασιλίδα και ο Βασίλης, τέλος πάντων. Εδώ. Κάτι άσχετα αρκουδάκια. Άλλο ένα κλασικό Άγιο Βασιλάκι, τα οποία να δεις πώς λέγονται. Εξωτικά φάση είναι. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες μπάλες. Bonus, το mousepad που μου είχε πάρει δώρο η φίλη μου η Οντέτ, ο οποίος είναι ο Τακούμι από τη σειρά Νάνα. Εάν δεν ξέρετε, ψάξτε τι. Μπάλες χριστουγεννιάτικες. Και άλλες μπάλες χριστουγεννιάτικες. Και άλλο ένα για βασιλάκι. Έχουμε πολλά τέτοια. Αυτά είναι όλα και όλα τα στολίδια μας βασικά. Εδώ έχουμε αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε και αυτό εδώ. Αυτά είναι βασικά. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Αυτά είναι. Έχουμε και κάτι φωτάκια. Τα φιλάω για το επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι και να δούμε τι θα γίνει. Θα καταφέρουμε να στολίσουμε δέντρο επιτέλους Σαββατοσπιτικό.